Ώρες, θα παραιτηθεί δηλαδή ο Μουμπάρακ, θα μείνει στο αξίωμά του, αλλά θα προχωρήσει σε πραγματικά σαρωτικές αλλαγές, ή μιλάμε για ένα στρατιωτικό πραξικόπημα? Οι πληροφορίες και οι δηλώσεις είναι πράγματι αλληλοσυγκρουόμενες. Κάτι που δείχνει ότι κάτι συμβαίνει στα ανώτατα κλιμάκια της εξουσίας, αλλά με ακρίβεια δεν μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να το προσδιορίσει. Όλο αυτό, να το δούμε χρονικά, ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ανακοίνωση του στρατού που λέει ότι περιμένετε σοβαρές ανακοινώσεις προς τους διαδηλωτές, κάτι που θα σας ικανοποιήσουν όλους. Με το που ανακοινώνεται λοιπόν αυτό, το μυαλό όλων το μεταδίδουν όλα τα διεθνή δορυφορικά δίκτυα, πήγε βεβαίως στο ότι επίκειται από ώρα σε ώρα παραίτηση Μουμπάρακ. Ανακοινώνεται επίσης ότι συνεδριάζει το ανώτατο στρατιωτικό συμβούλιο, προσέξτε, δίχως τον Μουμπάρακ. Και μετά αρχίζει το γαϊτανάκι των αντίθετων και αντικρουόμενων ανακοινώσεων από επίσημα πρόσωπα της εξουσίας. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι ο Πρόεδρος δεν παραιτείται. Ο Γενικός Γραμματέας του Κυβερνώντος Κόμματος, του κόμματος δηλαδή που ίδρυσε ο Χόσνι Μουμπάρακ, προειδεάζει για αποχώρηση του Προέδρου. Mm-hmm. Η κρατική τηλεόραση, προσέξτε τη συνέχεια, λέει ότι επίκειται διάγγελμα Μουμπάρακ, το οποίο όμως είναι μαγνητοσκοπημένο, διότι λέει ο Πρόεδρος έχει φύγει από χθες από τη χώρα. Ο Υπουργός Πληροφοριών βγαίνει αμέσως και λέει ότι ο Πρόεδρος όχι μόνο δεν έχει φύγει από τη χώρα, αλλά είναι στο γραφείο του και αυτή την ώρα συνομιλεί με τον Αντιπρόεδρο Σουλεϊμάν. Μάλιστα, λίγο αργότερα η κρατική τηλεόραση που είχε μεταδώσει ότι έχει φύγει από τη χώρα δίνει και σχετικά πλάνα, συνάντηση δηλαδή του Μουμπάρακ με τον Σουλεϊμάν, δίχως να προσδιορίζει τον ακριβή χρόνο αυτής της συνάντησης. Ενώ πριν από λίγο οι αδελφοί μουσουλμάνοι, η πανίσχυρη δηλαδή η οργάνωση των συντηρητικών Ισλαμιστών της Αιγύπτου, εξέφρασε φόβους ότι ο στρατός ενδέχεται να προετοιμάζει στρατιωτικό πραξικόπημα. Όλο αυτό τώρα, μην ξεχνάμε και το πλαίσιο που εκτελήσεται. 17 ημέρες έχουμε συνεχείς διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές στο κέντρο του Καΐρου, την πλατεία Ταχρίρ, ζητούν παραίτηση εδώ και τώρα του Χόσνι Μουμπάρακ. Απεργίες πια έχουμε σε πολλούς τομείς της οικονομικής ζωής που εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Πρακτικά η οικονομική ζωή της Αιγύπτου έχει παραλύσει. Γι' αυτό σας λέω από την αρχή ότι το ερώτημα πλέον είναι ένα. Υπάρχει εδώ προς τον Μουμπάρακ μια πίεση του στρατού να παραιτηθεί ή μια εσωτερική σύγκρωση στους κόλπους της εξουσίας? Τελευταίο νέο να σας δώσω, όπως μεταδίδεται από την κρατική τηλεόραση. 10 η ώρα Ελλάδος και Αιγύπτου, ίδια ώρα έχουμε, περιμένουμε το διάγγελμα Μουμπάρακ. Να δούμε, γιατί για την ώρα από όλα όσα μας λες καταλαβαίνουμε ότι η εικόνα είναι απολύτως ασαφής. Πάμε και στην Ουάσιγκτον, στον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, φαίνεται ότι η Αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού εδώ και αρκετή ώρα, εδώ και αρκετές ώρες. Και πες μας σε αυτή τη φάση, γιατί στην πρώτη φάση οι εκτιμήσεις που έκαναν οι Αμερικανοί δεν ήταν πολύ επιτυχημένες. Πες μας λοιπόν τι εκτιμήσεις κάνουν τώρα. Όλα καλησπέρα. Ο Λευκός Οίκος περιγράφει την κατάσταση στην Αίγυπτο ως πολύ ρευστή και συστήνει αυτοσυγκράτηση. Το πάθημα έγινε μάθημα, όπως καταλαβαίνεις. Ενώ ζήτησε από τους αξιωματούχους και τους εκπροσώπους τύπου να μην τοποθετούνται για να μην συνδεθούν οι εξελίξεις με την κυβέρνηση του Μπάρακ Ομπάμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απουσιάζει σε περιοδία στην πολιτεία του Μίσιγκαν, αλλά παρακολουθεί την κατάσταση λεπτό προς λεπτό. Βρίσκεται, μας είπαν, σε συνεχή επαφή με τον Αντιπρόεδρο Τζόζεφ Μπάιντεν και τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τόμ Ντόνιλον, ενώ όταν επιστρέψει στην Ουάσιγκτον, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, θα λάβει μέρος σε νέα σύσκεψη με τους συνεργάτες του με αποκλειστικό θέμα την Αίγυπτο. Ο εκπρόσωπος του, ο Ρόμπερτ Κίπς, δήλωσε ότι η προτεραιότητα της Αμερικανικής κυβέρνησης παραμένει μια ομαλή μετάβαση σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι ο αντιπρόεδρος κ. Μπάιντεν είχε προγραμματίσει πριν 2 ώρες τηλεφωνική συνομιλία με τον αντιπρόεδρο της Αιγύπτου, Ομάρ Σουλεϊμάν, αλλά μέχρι τη στιγμή δεν γνωρίζουμε εάν όντως έγινε αυτή η επικοινωνία. Να σημειώσουμε ότι βρέθηκε χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ομπάμα και παραβρέθηκε σε σύσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, όπως και με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου. Έχει σημασία ότι μετά τη συνάντηση και μετά από αυτή τη σύσκεψη, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών James Steinberg δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργήσουν ώστε η κρίση στην Αίγυπτο να μην δημιουργήσει ένα νέο κίνδυνο για το Ισραήλ. Όλγα. Να πάμε και στη Μόσχα, στον Θανάση Αυγερινό. Η ρωσική πλευρά μέχρι στιγμή στηρεί στάση αναμονής, Θανάση. Καλησπέρα, Όλγα. Η ρωσική ηγεσία παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις στην Αίγυπτο, καθώς και οι δικές της πηγές επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις και εκτιμήσεις ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η μεταβίβαση προς τον αντιπρόεδρο Έχουμε πρόβλημα στην σύνδεσή μας, Θανάση. Δεν σε ακούμε.
καθαρά. Καταλαβαίνω όμως, μας έδωσε το βασικό στοιχείο του ρεπορτάζ, ότι είναι πολύ, πολύ προσεκτική η ρωσική πλευρά και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Αίγυπτο. Πάμε να δούμε τώρα τι προηγήθηκε αυτού του θρίλερ στην Αίγυπτο μέχρι αυτή την ώρα. Based on the responsibility of the duty of the armed forces to safeguard the people and protect their interests, security and safety, and to preserve the riches, assets and property of the Egyptian people, and an approval and confirmation of the legitimate and lawful demands of the people, the Supreme Council of Armed Forces resolved to continue to convene regularly to discuss and decide on the measures and procedures to be taken to protect the nation and save, preserve the interest of the people and maintain their aspiration. Η ανακοίνωση έγινε έπειτα από ολοήμερη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, απουσία του Χόσνι Μουμπάρακ, και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τα πλήθη που παραμένουν 17η μέρα σήμερα συγκεντρωμένα στην πλατεία Ταχρίρ στο κέντρο του Καΐρου. Από εκείνη την ώρα, ωστόσο, οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες και αλληλοσυγκρουόμενες για τις επόμενες κινήσεις του Αιγύπτιου Προέδρου. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο Μουμπάρακ θα μιλήσει απόψε στον λαό και ο Πρωθυπουργός Αφίκ τόνισε ότι ο Πρόεδρος διατηρεί την εξουσία, ενώ δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση που να αλλάζει τα δεδομένα. Την ίδια ώρα, ωστόσο, ο νέος επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος εξέφραζε δημόσια διαφορετική γνώμη. To the parliament by request of the president, so he might be giving a talk to the nation for his next step, which I believe should accommodate the protesters. And that may, according to my expectation, be related also to empowering the VP. Into the authority that I'm not sure of, but this is a request is being discussed. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αρχηγός της CIA άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα η παρέτηση Μουμπάρακ. Είχαν προηγηθεί ασφικτικές πιέσεις από τον Λευκό Οίκο προς την Αιγυπτιακή κυβέρνηση για επίσπευση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Καΐρου. An orderly transition must begin now, and it must produce without delay immediate and irreversible progress. When you speak about prompt, immediate, now, as if you are imposing on a great country like Egypt, a great friend that have always maintained the best of relationship with the United States, you are imposing your will on him. Από χθες, οι αντικυβερνικές διαδηλώσεις και οι απεργιακές κινητοποίησεις έχουν επεκταθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Από το Σουέζ, το Πορτ Σάιντ, το Ασιούτ μέχρι την νοτιοδυτική επαρχία της Νότιας Κοιλάδας, όπου αναφέρθηκαν συγκρούσεις με νεκρούς και τραυματίες και εμπριστικές επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών κτηρίων και αστυνομικών τμήματων. Θα σας ενημερώνουμε.